Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση τη πέμπτη υποδρομία για την πρωτοπορία. Προσπαθούν αρκετά λόγω Σαλονικιό έχει καλή κρίση και διεκδικεί την πρωτοπορία. Καλή κρίση και ο Ξεναγόρα όμω, ο οποίο είναι στο ίδιο ύψο με το Σαλονικιό, ο οποίο λόγω εσωτερική θα πάρει το κεφάλαιο. Ο Ξεναγόρα θα ακολουθήσει πάρα πολύ κοντά. Όπω και ο Fly King στην εσωτερική, ο Μάριο Πλάνετ, με την εξωτερική τη Ερκώδη Αλμυρό. Στο κέντρο τρέχει η Ορέστια με τον Σαλονικιό να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Ένα μήκο από το Ξεναγόρα. Και προωθηθεί τρίτο ο Μάριο Πλάνετ, τέταρτο ο Fly King. Η Ορέστια είναι στην πέμπτη θέση. Διπλά τη και ο Σερ Μάικ από τον πιο εξωτερικό διάδρομο. Ο Τσερκώτη Αρμυρό. Συνέχεια ο Παγκράτιο Αριστοκλή. Κίκα Λέιντι Ουρανίξ. Και τελευταίο ο Πλάτωνα στο ύψο των 800 μέτρων. Ο Σαλονικιό βρίσκεται στην πρωτοπορία. Δέχεται την πίεση του Ξεναγόρα. Είναι σε καλή θέση και ο Fly King και ο Μάριο Πλάνετ και ο Σερ Μάικ. Και είναι πυκνό ο Μίλο και ο Ρεστενική και ο Τσερκώτη Αρμυρό. Περνούμε από το 600 με τον Σαλονικιό να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Δέχεται την επίθεση τώρα του Fly King καθώ ο Ξεναγόρα μένει τρίτο. Στη συνέχεια είναι και ο Μάριο Πλάνετ. Ο Ρέστρια Τσερκώτη Αρμυρό 400 ο Fly King. Φαίνεται περνά το Σαλονικιό στι αρχέ τη ευθεία και να παίρνει το πλεονέκτημα των δύο μικών. Και να αποσπάται σχετικά. Ο Ξεναγόρας προσπαθεί να επανέλθει στη δεύτερη θέση και επανέρχεται με το Fly King να έχει την πρωτοπορία. Ο Ξεναγόρας προσπαθεί να απειλήσει τώρα, μάλλον να είναι κοντά στο Fly King, ο οποίος έχει το πλεονέκτημα. Είναι τρία μήκη το πλεονέκτημα του. Ο Ξεναγόρας προσπαθεί να μειώσει, όμως ο Fly King έχει τις δυνάμεις για να κερδίσει καθαρά το Ξεναγόρα. Πιο πίσω είναι ο Μάριος Πλάνετ και ο Ρεστιά.